Με τιμή κίνησης αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τον περσινό χειμώνα, άρχισε από τα πρατήρια υγρών καυσίμων της Κρήτης η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από 1,15 ευρώ το λίτρο που ήταν η τιμή του τον Οκτώβριο του 2021, φέτος κυμαίνεται από 1,42 μέχρι 1,48 ευρώ το λίτρο. Την Παρασκευή, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η τιμή εκκίνησης ήταν για τα Χανιά στα 1,42 ευρώ, για το Ρέθυμνο 1,47 ευρώ το λίτρο, για το Ηράκλειο 1,48 και για το Λασίθι 1,40. Και αύριο Δευτέρα περιμένουμε λίγο πτωτική πορεία, δηλαδή στο 1,43 υπολογίζουμε, μπορεί και 1,40. Οι τιμές από ό,τι δείχνουν θα είναι σταθεροποιημένες για μία εβδομάδα λόγω διεθνών τιμών. Ευελπιστούμε να σταθεροποιηθούν πραγματικά και να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα που ο κόσμος να ξέρει πραγματικά πώς θα αγοράσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Λυκούργο Σαμόλη, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να φτάσει το 1,5 ευρώ το λίτρο. Η περιφέρεια πουλάει λίγο ακριβότερα, έχουν μεταφορικό κόστος έξτρα και διαφορετική τιμολόγηση από το Ηράκλειο μέσα. Και γι' αυτό θα το δούμε λίγο ακριβότερο. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε έτοιμοι ως πρατηριούχοι να εξυπηρετήσουμε και σε μικρές ποσότητες τον κόσμο. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να κρυώνει. Εγώ δεν βάζω πετρέλαιο καθόλου, γιατί έχω σόμπα πέλετ. Και με την πέλετ είμαι ευχαριστημένος. Αλλά και το πέλετ έχει πάει 9,5 ευρώ το τσουβαλάκι. 9,5, το οποίο με τη σύνταξη που παίρνω, αντιστοιχώ δηλαδή με μια σύνταξη των 253 ευρώ, αντιστοιχώ να αγοράσω το πέλετ. Και το μόνο που με σώζει η ηλεκτρική κουβέρτα. Γιατί όχι, θα βάλω. Εντάξει, θα κάνουμε. Θα στερηθούμε από κάπου αλλού και θα βάλουμε. Θεωρώ ότι πρέπει. Οι πολίτες σε ολόκληρη την Κρήτη απευθύνονται σε πρώτη φάση διερευνητικά στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό προχώρησε ήδη σε προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε μικρότερες πάντως ποσότητες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο κόσμος ξαναγυρνάει στο πετρέλαιο θέρμασης. Κάποιοι που είχαν φύγει από το πετρέλαιο θέρμασης είχαν πάει σε άλλες μορφές θέρμασης, όπως είναι το υγραέριο, οι ξυλόσομπες, το πέλετ, το air condition. Τώρα πραγματικά βλέπουμε ότι ξαναγυρνάνε αυτοί οι πελάτες και ξαναζητάνε πετρέλαιο θέρμασης, διότι η ενεργειακή κρίση έχει φέρει τέτοια αύξηση και τέτοια ακρίβεια στη ζωή που πραγματικά είναι δύσκολη η καθημερινότητα. Τουλάχιστον αυτό δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε. Υπομονή θα κάνουμε όλοι. Θεωρώ ότι θα έρθουν και καλύτερες μέρες. Τι να κάνουμε. Θα ακολουθήσει το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΑΔΕΜΑ η θέρμανση, προκειμένου οι δικαιούχοι με βάση τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και με βάση συγκεκριμένα περιουσιακά κριτήρια να υποβάλουν αίτηση για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης.